Ένα 24ωρο μετά το κλείσιμο του γυροκομείου Πελοπίου, η Διευθύντρια του γυροκομείου Παναγία Καθολική στη Γαστούνη κάλεσε τους εργαζόμενους να υπογράψουν νέες συμβάσεις εργασίας με μειωμένο μισθό από 30 έως 35%. Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν σύσκεψη το πρωί αν θα πρέπει να υπογράψουν ή όχι. Γεγονός είναι ότι υπήρξε αντίδραση από τους εργαζόμενους, αλλά άλλοι υπόγραψαν ότι αποδέχονται και άλλοι όχι, γνωρίζοντας ότι θα χάσουν και τη δουλειά τους. Στην εμφάνιση των δημοσιογράφων αρκετοί έφυγαν μη θέλοντας να μιλήσουν, φοβούμενοι τις συνέπειες. Απλά μας είπαν να παρουσιαστούμε, να υπογράψουμε για την αλλαγή σύμβασης. Το οποίο έχουμε μείωση αρκετά. Τώρα, αν δεν υπογράψουμε, πάμε σπίτι μας. Εγώ προσωπικά δεν αποδέχομαι μια καινούργια σύμβαση. Εγώ βγαίνω σε σύνταξη του χρόνου. Δεν μπορούν να μου κατακρεουργήσουν όλα αυτά τα χρόνια της εργασίας μου. Δεν ξέρω ποιοι ευθύνονται γι' αυτό. Έτσι. Εγώ αυτή τη στιγμή τα χάνω όλα. Δεν αποδέχομαι τη σύμβαση. Δεν με αντιπροσωπεύει. Θα μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε τη σύμβαση με καλύτερους όρους, όπως είχαμε βάλει και δικηγόρο, εργατολόγο, να μας είχε τον είχαμε εξουσιοδοτήσει για να μας αντιπροσωπεύσει. Δεν δέχτηκαν καμία διαπραγμάτευση. Από εκεί και πέρα την από. Εγώ ξέρω ότι υπογράφω τη θανατική μου καταδίκη. Ας ζήσω με τα 400 ευρώ του Ταμείου Ανεργίας. Εγώ τα βλέπετε αυτά τα χέρια. Από τα βάρη είμαι μαγείρισα. Τώρα αυτό και μετά έχω άλλα 3 χειρουργία στα 2 χέρια. Έχω γίνει άχρηστη. Να σας πω κάτι. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι στο Ίδρυμα. Έχουμε δουλέψει, έχουμε φάει ψωμί, όμως τα δουλέψαμε. Τα δουλέψαμε και ευχαριστούμε το Σεβασμιότατο. Μας είχε δώσει εργασία τόσα χρόνια. Όμως εμείς δεν ζητήσαμε να μην βοηθήσουμε το Ίδρυμα. Δεν μας το ζήτησε κανείς όμως. Να μας πει, κορίτσια, έχουμε κρίση. Πρέπει να βοηθήσετε. Δεν μας το ζήτησε κανείς. Γιατί να μας το ζητήσει κανείς. Τι είμαστε εμείς. Δεν είμαστε άνθρωποι. Δεν ξέρουμε ότι έχουμε κρίση. Να βοηθήσουμε, όπως το είπαν και τα κορίτσια του Πελοπίου. Δεν μας ζητήθηκε, μας έχει πληγώσει ότι δεν μας ζητήθηκε η βοήθεια. Να βοηθήσουμε. Για ποιο λόγο, γιατί. Γιατί να λένε, ή υπογράφεις ή φεύγεις. Εγώ υπόγραψα και ξέρω ότι φεύγω. Θα απολυθώ. Έχω το θάρρος και το θράσος. Αυτή τη στιγμή γυρίζω και το άλλο μάγουλο. Κάποιος που με ακούει ξέρει, κάποτε γύρισα το ένα μάγουλο και... Αλλά αυτή τη φορά δεν ξέρω, έχω φτάσει στα 54 μου χρόνια. Σας λέω, σε ένα χρόνο βγαίνω σε σύνταξη, δεν θα γυρίσω και τα άλλο μάγουλο. Ξέροντας ότι αύριο μπορεί να πεινάσω. Όμως όχι. Όμως όχι αρκετά. Γιατί εγώ βγήκα άχρηστη από μια δουλειά, το οποίο δεν τα αναγνωρίζει κανένας. Δεν τα αναγνωρίζει κανένας. Έχω κάνει 2 χειρουργία στα χέρια και κάνω άλλα 3 τώρα. Άλλα 3. Δεν μπορώ ούτε την οδοντόπαστα να βάλω. Δεν έχουν δύναμη τα χέρια μου. Γιατί από τα βάρη. Να μαγειρεύεις για 100 άτομα και να μην έχεις βοήθεια καθόλου. Και πάλι σας λέω τον ευχαριστούμε το Σεβασμιότατο. Μας έδωσε εργασία και δουλειά. Όμως γιατί από τα 1.200-1.100 που παίρνω να φτάσω στα 6 εκατοστάρικα να δουλεύω. Όχι. Προτιμώ να πάρω τα 300-250 του Ταμείου Ανεργίας. Και να πω του χρόνου βγαίνω σε σύνταξη. Αν βγω και αν δεν τη χάσω και αυτή γιατί δεν θα είμαι εδώ αύριο σίγουρα. Για το θέμα αυτό μιλήσαμε και με τη Διευθύντρια του Ιδρύματος, η οποία χαρακτηριστικά μας τόνισε. Θα ανανεώσετε τις συμβάσεις του προσωπικού? Ναι. Με μείωση μισθού? Ναι. Σύμφωνα με τον νόμο. Ο οποίος λέει, αν έχετε υπόψη σας, ότι εάν δεν μπορεί ο φορέας να ανταποκριθεί οικονομικά, εφαρμόζεται αυτό το νέο μισθολόγιο. Λοιπόν, και εμείς είπαμε, για να μην τα κλείσουμε όλα τα ιδρύματα από την αρχή, ας το εφαρμόσουμε αυτό για λίγο τουλάχιστον όσο μπορούμε. Μήπως γλιτώσουμε το κλείσιμο των ιδρυμάτων. Τώρα, από εκεί και πέρα, πώς το καταλαβαίνει κανείς και πώς ανταποκρίνεται, δικό του θέμα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Σε περίπτωση που αρνηθούν οι μερικοί να επιστρέψουν τις συμβάσεις, ποιο θα είναι το μέλλον? Μα θα φύγουν, αφού δεν θέλουν το μισθό το λίγο. Μάλιστα. Αφού θα φύγουν. Το Ίδρυμα θα μπορέσει μετά να ανταποκριθεί? Ας ελπίζουμε. 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 Παλεύουμε. Παλεύουμε. Εάν δεν δεχθούν όλοι να υπογράψουν, θα τα κλείσουμε. Θα τα κλείσουμε. Πολύ απλό. Μάλιστα. Όπως είπε και ο Σεβασμιότατος. Σε τι ποσοστό είναι η μείωση?
Η μείωση είναι νομίζω 35